Έκαναν πάρτι γενεθλίων στο δεύτερο δημοτικό νεκροταφείο της Πάτρας, όχι για να τιμήσουν κάποιο νεκρό, αλλά μία ολοζώντανη, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε στο νεκροταφείο με κατακόκκινη φούστα. Η κοκκινομάλα με την κόκκινη φούστα άπλωσε μία κουβέρτα πάνω στον τάφο. Πάνω από την κουβέρτα έβαλε ένα τραπεζομάντιλο, έβγαλε τούρτα και γλυκά, τοποθέτησε ένα κασετόφωνο με μπαταρίες πάνω στον τάφο, έβαλε μουσική και άρχισε τη γιορτή. Ήτανε πάνω στον τάφο. Είχαν την τούρτα, είχαν τραντιστοράκι, ήταν δύο κυρίες και έκανε η κυρία που είχε τα γενεθλιά της, που ήταν εν ζωή. Όσοι βρίσκονταν στο νεκροταφείο και είδαν τη σκηνή, έκαναν το σταυρό τους. Η κοκκινομάλα τους είπε ότι είχε γεννηθεί στις 6 Ιανουαρίου του 1961. Έκλαινε τα 55 της χρόνια και τα χιόρταζε. Δεν ήταν κάτι σε πένθος. Δηλαδή να πεις ότι είχε πεθάνει και την ώρα και δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Το όλο σκηνικό αντελήφθηκε κάποιος ιερέας, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στη γιορτή, ενώ η εορτάζουσα έβγαζε και σέλφι με φόντο τον τάφο και την τούρτα. Ήταν με τούρτες, με κουλουράκια, με ποτηράκια, με όλα αυτά. Και βγάζαν και φωτογραφίες. Και βγάζαν και φωτογραφίες και ήταν και ο παππούλης, ο οποίος ευχήθηκε. Βέβαια τον καλέσαν τον άνθρωπο, δεν έφταγε σε τίποτα, να τους ευχηθεί και να. Αυτό ήταν εντελώς περίεργο, δεν το έχω ξαναζήσει εγώ. Δεν διευκρινίστηκε ποτέ ο λόγος που έγινε το γενέθλιο πάρτι μέσα στο νεκροταφείο. Εκτιμάται ότι κάτι θα συνέδε την 55χρονη με τον τάφο, όμως η όλη υπόθεση παραμένει μυστήριο.